Και βγήκαν τα όπλα στη Βραζιλία στις εκλογές. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας πει τι έχει συμβεί. Χρύσα. Για να καταλάβουμε και γιατί είναι οι πιο τεταμένες εκλογές στην ιστορία της χώρας, βλέπουμε μέρα μεσημέρι στους δρόμους του Ρίο Ντετζανέιρο αξιωματούχο και στενή σύμμαχο του Προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρου να κυνηγά με όπλο έναν υποστηρικτό ή το εκλογικού του αντιπάλου και πρώην Προέδρου Λούλα. Με προτεταμένο το όπλο φαίνεται ότι δεν φοβάται να μην προκαλέσει ή να μην συλληφθεί από τις αρχές. Καταδιώκει τον πολιτικό της αντίπολο ακόμη και μέσα σε ένα εστιατόριο. Οι κάλπες θα κλείσουν σε περίπου μια μισή ώρα στη Βραζιλία και υπάρχει μεγάλη αγωνία αν σε περίπτωση. Ο Ζαϊρ Μπολσονάρου θα δεχθεί το αποτέλεσμα γιατί έχει αφήσει πολλές φορές υπονοούμενα ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα στα πρότυπα του ιδεολογικού του προτύπου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε, Χρύσα.